«Έρωσα νίκατε μάχαν», δηλαδή «έρωτα ανίκητε στη μάχη». Αυτή η φράση «οδή στον έρωτα να τους αιώνες» τα λέει όλα. Για τον έρωτα ξέσπασαν πόλεμοι όπως ο Τροϊκός για τα μάτια της ωραίας Ελένης, στα οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί ο Πάρης. Για τον έρωτα γράφτηκαν ιστορίες με μελανά γράμματα, όπως αυτή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Για τον έρωτα συνδέθηκαν διαχρονικά μυθιστορήματα όπως ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στον έρωτα δεν αντιστάθηκε ούτε η Κλεοπάτρα, που έφτασε στα άκρα για τον Μάρκο Αντώνιο, αλλά και εκείνος αψήφισε τα πάντα για ένα της και μόνο βλέμμα. Σε κάθε εποχή ο έρωτας έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, αλλάζοντας τον ρουν της ιστορίας. Ο έρωτας είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια, αλλά και να σε ρίξει στα τάρταρα. Ο έρωτας είναι ο φτερωτός θεός και πετάει τα βέλη του όποτε και σε όποιον επιθυμεί. Ο έρωτας που είναι όλα αυτά δεν θα μπορούσε να μην έχει το προστάτη του, και αυτός είναι ο Άγιος Βαλεντίνος της Ρώμης, Εβραίος αναγνωρισμένος Ρωμαιοκαθολικός Άγιος του 3ου αιώνα, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου. Πολλοί μιλούν για μια εμπορική γιορτή χωρίς ουσία. Ακόμη και έτσι, η 14 Φλεβάρη είναι μια αφορμή για απόδραση από τη ρουτίνα. Μια ευκαιρία για ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, ένας καλός λόγος για ένα δώρο, η ιδανική στιγμή να δώσει κανείς ένα τρυφερό φιλί ή για να πει ένα σ' αγαπώ μετά από καιρό. Ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας? Όπως έλεγε και η Κική Δημουλά, ο έρωτας θέλει ταχύτητα. Και όλα τα πράγματα θέλουν ταχύτητα. Οπότε καλό είναι να μην περιμένεις τον έρωτα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά. Πρέπει να τον κυνηγάς δηλαδή. Πάντα. Ο φτερωτός θεός μου φαίνεται ότι σε στοχεύει αυτόν τον καιρό. Ναι, είμαι ερωτευμένη με δύο άντρες. Το γιο μου και τον άντρα μου. Κάτι μοναδικό. Πόσο μοναδικό δηλαδή? Πολύ μοναδικό. Το περνάω γιορτινά, στο σπίτι, χαλαρά με την παρέα, αναλόγως. Άρα την Κυριακή γιορτάζεις? Κανονικά, ναι, ναι. Και όλος ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει. Ο έρωτας μπορεί να εκφραστεί με πράξεις. Αυτό. Ναι, μπορεί να έχω κι εγώ έναν Βαλεντίνο. Ένα λουλούδι θα ήταν αρκετό? Ναι, πιστεύω πως ναι, θα ήταν αρκετό για μένα. Ο έρωτας είναι κάτι απερίγραπτο. Εμπλέκονται πολλά συναισθήματα μέσα σε αυτόν. Όταν ερωτεύεται κάποιος, πιστεύω πως ξεχνάει ή διαγράφει σε κάποιο βαθμό τα πάντα γύρω του. Όταν ερωτεύεσαι τον άλλον, πάει να πει ότι τον εμπιστεύεσαι. Πάει να πει ότι νιώθεις ασφάλεια μαζί του. Πιστεύω πως την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πρέπει να γιορτάζουμε τον έρωτά μας. Αλλά εγώ συγκεκριμένα προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Για μένα έρωτας είναι η πραγματική αγάπη, η οποία πρέπει να είναι και διαχρονική και να μην είναι μόνο έξω κούκλα και μέσα πανούκλα. Θα πρέπει να είναι ουσιαστικός, με όλη τη σημασία της ουσίας, για να είναι και διαχρονικός. Για μένα ο έρωτας είναι η ζωή ίδια. Ερωτεύεσαι, μπορεί να ερωτευτεί τα πάντα, εκτός βέβαια από τη γυναίκα η οποία από μόνη της είναι ένα ερωτικό στοιχείο. Η ζωή είναι έρωτας. Για μένα είναι λοιπόν η ζωή. Μπορείς να ερωτευτείς ανά πάσα στιγμή και τα πάντα. Έντονο συνέστημα, ένα... δυνατό, πολύ. Βέβαια την εποχή που τώρα ζούμε, την ιδιαίτερη αυτή εποχή, θα ονομαστεί έρωτας μετακορονοϊού, έτσι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει να εκφραστεί ο όποιος τρόπος και η όποια εκδήλωση θα μπορούσε να εκφραστεί, αλλά το ότι δεν μπορεί να εκφραστεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του, γιατί υπάρχει η εμπορική, ας το πούμε, πλευρά της ιστορίας, νομίζω ότι καλό θα ήταν να βοηθήσει και λίγο τα καταστήματα, έστω τη δύσκολη αυτή περίοδο, να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο, με ένα λουλούδι, με ένα γλυκό, να εκφραστεί περισσότερο στο κρεβάτι μας ο έρωτας αυτός. Αυτό δύσκολα μας το περιορίσουμε.